Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ζωντανή σύνδεση. Καθώς υπάρχει ένας ιερέας στο Γάζι, ο πατέρας Κωνσταντίνος Πετούσης, ο οποίος έχει αφαιρώσει τη ζωή του να βοηθά συνανθρώπους τους, ειδικά σε περιόδους κρίσης, οικονομικής κρίσης, επιδημιολογικής κρίσης που διανύουμε τώρα, θα στρώσουν πασχαλινό τραπέζι συνολικά, αν δεν κάνω λάθος, 26 οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του Γαζίου εξαιτίας των δράσεων και της πρωτοβουλίας του πατέρα Κωνσταντίνου, σε συνεργασία βέβαια με τον ανθρώπων εκεί στην ενορία του Αγίου Παντελεήμονα Κολυβά Γαζίου. Πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον πατέρα Κωνσταντίνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαιρετώ και εσάς και το κανάλι σας. Τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνολικά 24 οικογένειες, πατέρα Κωνσταντίνου. 24 και όχι 26 που είπατε προλίγου. Έβαλα 2 παραπάνω, αλλά εντάξει, λογικά υπάρχει πιθανότητα. Θα βρεθούν καθημερινά. Θα βρεθούν. Στο κατάλογο. Με το χαμόγελο και την θετική ενέργεια και την δράση σας, πατέρα Κωνσταντίνε, νομίζω ότι όλα αυτά που θα δεχτείτε από συνανθρώπους μας θα πάνε σε περισσότερες από 24 οικογένειες. Να πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος. Τις τελευταίες ημέρες έχετε απευθύνει έκκληση για βοήθεια, καθώς η συγκυρία είναι περίεργη, είναι δύσκολη και τα συσίτια, κακά τα ψέματα των εκκλησιών, έχουν επηρεαστεί. Ναι, όπως το λέτε κύριε Νίκο, έχουμε πρόβλημα λόγω της κρίσης που έχουμε δεχτεί και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Δεν έχουμε πολύ προσέλευση. Να μην έχουμε την προσέλευση πέρα των 9 ατόμων στην εκκλησία, δεν έρχεται ο κόσμος και δεν γίνεται τώρα ούτε μνημόσυνα, δεν γίνεται τίποτα και δεν φέρνουν τρόφιμα. Όπως γινόταν πριν λίγο καιρό. Οπότε, πατέρα τώρα, Κωνσταντίνε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Μέσα από την εκπομπή σας, μέσα από τη Νέα Κρήτη, που βάλατε το ρεπορτάζ. Μέσα από τη σας εκπομπή, να μπορούμε να δώσουμε μια χρυσέρη βοηθεία σε αυτούς τους ανθρώπους που πλήττουν αυτές τις ημέρες. Να νιώσουν και αυτοί το Πάσχα, να είναι χαρούμενοι. Να μην υπάρχει την ημέρα του Πασχαλινού Τραπεζού κάποιος άνθρωπος που να είναι λυπημένος. Να έχουν τα χαρά στα χείλη τους. Όπως έχουν νιώσει όλα αυτά τα χρόνια, περίπου στα 10 χρόνια που γίνεται το συσίτιο σε αυτήν εδώ την ενορία, έτσι να νιώσουν και ακόμη καλύτερα τη χαρά αυτή. Να μην είναι κανείς λυπημένος την ημέρα του Πάσχα. Μάλιστα, οπότε και πατέρα Κωνσταντίνε, βέβαια, να περάσουμε λίγο πρακτικά πώς μπορεί να βοηθήσει κάποιος. Πού θα σας βρει, τι δέχεστε, τρόφιμα ήδη μακράς διάρκειας. Τρόφιμα. Και μακρής διαρκείας. Ναι. Και κρέατα, οτιδήποτε και να φέρνω από μεριά τροφίμων. Είναι καλοδεχούμενο για την ενορία και δίνονται σε αυτούς τους ανθρώπους καθημερινά. Οι οικογένειες που έχουν ανάγκη κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, της πανδημίας, έχουν αυξηθεί στην περιοχή σας? Αυξήνονται, μία λιγοστεύουν. Όταν η οικογένεια βρει δουλειά, κάποιος από τα δύο μέλη, όταν θα βρει δουλειά, έρχεται και μου λέει: «Πατέρα, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που μας βοήθησες. Έβρικα δουλειά», σταματάει από μόνος του, το λέει. Δεν έχω ανάγκη από εδώ και στο εξής για τρόφιμα, για από τα συζήτητα της ενορίας, δώστε το σε άλλη οικογένεια. Όταν όμως βρει δουλειά, όταν δεν βρει δουλειά, δεν το λέει κανείς. Μάλιστα. Η Εκκλησία βοηθάει, εδώ το συσίτιο είναι μόνο για φαγητό. Θέλω να το διευκρινίσουμε, δεν βοηθάμε σε λογαριασμούς, διότι δεν έχει. Είναι μόνο για φαγητό. Ωραία. Και αυτά τα τρόφιμα. Είναι μόνο με τρόφιμα. Ωραία. Οπότε η κίνησή σας, αυτή η δράση σας έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται μέχρι Μεγάλη Παρασκευή. Μέχρι πότε μπορεί κάποιος να έρθει να σας βρει? Κάθε μέρα και όλο τον χρόνο. Καθημερινά είναι το συσίτιο. Σωστά. Απλά εμείς μιλάμε τώρα για την περίοδο του Πάσχα. Λέω, μέχρι πότε μπορεί κάποιος να φέρει τρόφιμα? Μέχρι το Μεγάλο Σάββατο το πρωί πρέπει να τα δώσουμε. Μέχρι το Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Μάλιστα. Πατέρα Κωνσταντίνα, σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας. Ας ελπίσουμε. Να είστε καλά και ευχαριστώ και εσάς στο κανάλι σας. Θα βοηθήσουμε. Σας ευχόμαστε πάντα υγεία, καλή Τεσσαρακοστή, καλή συνέχεια και το Πάσχα να είμαστε όλοι χαρούμενοι, όλοι με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.